Είμαστε γεμάτοι ποντίκια. Δεν μπορούμε να δουλέψουμε με την ησυχία μας. Ε, ακούμε για υγεία και ασφάλεια το 2023 και δεν τη βιώνουμε. Σκεφτείτε ότι μέσα στον ίδιο τον πίνακα το βράδυ ακούμε ποντίκια. Βλέπουμε τον πίνακα να τρεμοπαίζει χωρίς καμία ασφάλεια επειδή μέσα ποντίκια τρώνε και μασάνε τα καλώδια. Δείτε μέσα την ποντικοπαγίδα. Δείτε μέσα μην σα ανοίξω και τα υπόλοιπα, είναι. γιατί είναι δύσκολο να ανοίξουμε πίσω τον πίνακα. Για να μην, Έχει τρώνε, μέσα... τα καλώδια. για να μην τρώνε τα καλώδια και να μην παίζει ο πίνακα. Εδώ στον πίνακα απεικονίζονται ακριβώ όπω είναι κάτω οι ε, σιδηροδρομικέ γραμμέ και όταν περνάει κάποιο τρένο ε, στο σταθμό μα, βλέπουμε πού ακριβώ βρίσκεται ε, το τρένο, σε ποια αιχμή επάνω ε, και προ τα πού κινείται. Βλέπουμε τώρα όσο είμαστε εδώ πέρα ότι κάποια σημεία αναβοσβήνουν. Τι σημαίνει αυτό. Κακόσα έπρεπε να αναβοσβήνουν. Δεν υπάρχει καμία ασφάλεια. για παράδειγμα, εγώ σα δώσω εδώ, θέλω να στείλω ένα τρένο για Αλεξανδρούπολη. Βλέπετε ότι έχει χαράξει το δρομολόγιο για να φύγει το τρένο από Θεσσαλονίκη για την γραμμή τη Αλεξανδρούπολη. Το ότι αναβοσβήνει εμένα αυτή τη στιγμή μία αιχμή δεν μου παρέχει καμία μα καμία ασφάλεια. Σημαίνει ότι δεν πρέπει να περάσω τρένο. Ε, σημαίνει ότι. Ε, είναι συναγερμός για μένα πάει το τρένο και εκτροχιάζεται. Αυτή τη στιγμή όμω και τα πέντε χρόνια που είμαι εγώ σε αυτό το πόστο, δεν έχει έρθει κανένα ποτέ να το φτιάξει, να το επισκευάσει. Έχουν μπει κάτω οι λεγόμενε αρπάγε, έχει κλειδώσει το ψαλίδι και ξέρω εγώ να το περάσω. Αλλά κάθε φορά που πάω να περάσω κάποια αμαξοστοιχεία, τρέμω μην εκτροχιαστεί. Ξεχνάω ότι έχει ασφαλιστεί. Και όχι μόνο εδώ, και εδώ πέρα βλέπουμε άλλο τρένο. Αυτά τα σημεία είναι μόνιμα εδώ και πολύ καιρό. Πέντε χρόνια σα είπα. Πέντε χρόνια αυτά είναι. Πέντε χρόνια, πέντε. πέντε χρόνια είναι Όπω βλέπετε τώρα. Όλο το σύστημα βασίζεται στην πολύ καλή εκπαίδευση και καλή εμπειρία που έχετε εσεί. Ακριβώ. Δηλαδή, ακόμα και που αναφέρεται ότι θα δοθούν τα συστήματα ασφαλεία μέχρι τον Αύγουστο, αν δεν υπάρχει το κατάλληλο και εξειδικευμένο προσωπικό, σου δίνουν ένα εργαλείο. Για να χειριστεί αυτό το εργαλείο, πρέπει να είσαι κατάλληλα εκπαιδευμένο, πιστοποιημένο και να έχει ε, εμπειρία και. για να μπορέσει να διαχειριστεί. Ε, Καταστάσεις. καταστάσεις. και την κυκλοφορία στο σιδηρόδρομο. Έχει τύχει σε περιπτώσεις που είναι χαλασμένα, όπως βλέπουμε να οσβήνουν τα κάποια, προβλήματα που υπάρχουν στη γραμμή, να σταματήσουν τα τρένα για πολλές ώρες και τι σας λένε τότε. Ναι, έχω σταματήσει προσωπικά, έχω κρατήσει αμαξοστοιχίες για δύο ώρες, για δυόμιση ώρες, δεν ρισκάρω ούτε ε, να σπάσει μια τρίχα έστω από έναν άνθρωπο. Δεν το ρισκάρω. Σα λένε όμω τα κάνετε πιο γρήγορα ή κάτι τέτοιο. Υπάρχουν πιέσει, υπάρχουν πιέσει και από την Αθήνα και από εδώ και. Ε, να περάσουν τα τρένα, να φύγουν τα τρένα. Γενικότερα, πόσο συχνά συμβαίνει κάποιο ψαλίδι να μην λειτουργήσει ή κάποια βλάβη να παρουσιαστεί. Καθημερινό πρόβλημα. Καθημερινό. Δεν, όταν δεν υπάρχει συντήρηση, είναι λογικό το να ε, δημιουργούνται τέτοια προβλήματα. Και πόσο δύσκολο είναι κάποιο να φέρει πέρα σε ένα τέτοιο σταθμό όλη αυτή την, τα δρομολόγια και με τόσα προβλήματα που παρουσιάζει. Άξτε, είναι πολύ υπεύθυνη δουλειά, με πάρα πολύ άγχο και στρε, ειδικά σε συστήματα τα οποία δεν λειτουργούν. Θέλει να είσαι συγκεντρωμένο, να παίρνει αποφάσει, τι κατάλληλε αποφάσει την κατάλληλη στιγμή, ώστε να αποφευθεί το μοιραίο. Πόσα άτομα είστε βάρδια και ποιε ώρε. Ε, είμαστε δύο το πρωί σταθμάρχες, σταθμάρχε, από τι 6 μέχρι τι 3. Ε, από τις 2 μέχρι τις 11 το βράδυ άλλοι δύο σταθμάρχες και το βράδυ υπάρχει ένας σταθμάρχης το βράδυ, αν συμβεί τίποτα. Μπορεί να έχει συμβεί κιόλας, μπορεί να μα πει. Τι γίνεται. Έχει συμβεί. Προσωπικά έχω βιώσει εμπειρία. Με έχει καλέσει συνάδελφο, έχει πάθει εγκεφαλικό. Ε, πήρα το αμάξι μου και ήρθα άρον-άρον μέσα στο πρώτο μισάωρο. Ε, ήμουν εδώ για να τον αλλάξω, να φύγει με το στεναφόρο να πάει στο νοσοκομείο. Κανονικά θα έπρεπε να ήταν δύο στη βάρδια, ακόμα και το βράδυ. Θα έπρεπε. Παλαιότερα, στην αρχή, τα δύο πρώτα χρόνια ήμασταν δύο τη βάρδια. Μετά κόψανε τον δεύτερο σταθμάρχη λόγω έλλειψη προσωπικού. Πιέσαμε και θέσαμε θέματα ασφαλείας. Αν δείτε εδώ τα έγγραφα, έχουν γίνει όλο αυτό ο φάκελο είναι γεμάτο με προβλήματα του δικτύου και επισήμανση για την ασφάλεια τη κυκλοφορία. Πού τα έχουν σταλεί αυτά. Αυτά είναι. Άμα πάμε προ τα πίσω, χρόνια τα προβλήματα. Από το 2016. Και είναι και άλλο φάκελο που είναι στο αρχείο από τα φαντάζομαι παλαιότερα από το 2010 και, και παλαιότερα, αλλά πάντα τονίζαμε το θέμα τη ασφάλεια.